Κύριε Γιγουρτάκη, να σας καλησπερίσουμε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους θεατές σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα της ψηφιοποίησης θησαυρών του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται τώρα και 1-1,5 χρόνο περίπου, μαζί με την Κύπρο. Η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης και η Κύπρος, η Μητρόπολη Λεμεσού, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες για την καταγραφή, ψηφιοποίηση, αλλά και στο τέλος ανάδειξη των πολιτισμικών θησαυρών, έτσι, της χριστιανικής τέχνης, στα δύο αυτά νησιά. Εδώ σε εμάς, στην περιοχή του Ηρακλείου, γύρω από την επικράτεια της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, γίνονται διάφορες τέτοιες εφαρμογές. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω, τρισδιάστατες απεικονίσεις με drone και μετά σε ένα ανάλογο πρόγραμμα εκκλησιαστικών μνημείων. Ψηφιοποίηση εικόνων, ψηφιοποίηση κινητών άλλων κοιμηλίων. Και το μουσείο μας, το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης, Χριστιανικής Τέχνης Αγίας Εκατερίνης Συναϊτών, συμμετέχει σε συνεργασία με το ΙΤΕ, με το τμήμα Laser και φωτοοπτικής απεικόνησης, το οποίο για χρόνια, ξέρετε, αξιοποιεί και εξελίσσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τεχνική, όπου με τα λέιζερ μπορούν έργα τέχνης να αποκαλύψουν μυστικά πίσω από την επιφάνεια. Ναι. Είναι αυτή η περίφημη κάμερα πριν από πολλά χρόνια που χρησιμοποιείται, όμως τώρα εξελίσσεται με νεότερες τεχνικές. Τρεις εικόνες, λοιπόν, δύο του Μιχαήλ Δαμασκηνού από το μουσείο μας και μία η Παναγία, η οδηγήτρια από το μοναστήρι του Φόδελα, και αυτό επί εποχής κριτικής χώρης. Ναι. Μπήκαν κάτω από το φακό αυτών των ερευνητικών διεργασιών μια μεγάλη ομάδα ερευνητών. Την προηγούμενη εβδομάδα για 4 μέρες μέσα στο μουσείο προσπάθησε να χρησιμοποιήσει νέες τεχνικές. Έχει χρησιμοποιήσει 3 διαφορετικές τεχνικές πάνω σε κάθε εικόνα. Και να αποκαλύψει κάποια μυστικά. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, μια πολύ σπουδαία μελέτη για τις χρωστικές ουσίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν, κάτι το οποίο είναι τελείως πρωτοποριακό. Ναι. Ακόμα και οι αποχρώσεις θα απεικονιστούν φασματικά για πρώτη φορά. Τι υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί, με ποιο τρόπο και με ποια σειρά έχουν τοποθετηθεί απάνω στην εικόνα. Κάτι το οποίο μας αποκαλύπτει, σαν να είμαστε εκεί, έτσι, πώς δούλεψε ο ζωγράφος εκείνη την εποχή. Και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πίσω από τις ήδη επιζωγραφισμένες επιφάνειες αποκαλύπτεται με κάποιο τρόπο, με μια άλλη τεχνική, έτσι, τι υπάρχει, δηλαδή το αρχικό σχέδιο, αν διορθώθηκε το σχέδιο, αν υπάρχει κάτι από πίσω που κρύβεται κτλ. Και βέβαια, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μπορούν να μετρηθούν και να απεικονιστούν λεπτομέρειες οι οποίες, ναι, δεν φαίνονται με το γυμνό μάτι. Τα πρώτα συμπεράσματα, χειροπιαστά συμπεράσματα, πότε θα τα έχουμε? Ναι, έγιναν λοιπόν οι μετρήσεις. Ναι. Αυτές πρέπει να αξιοποιηθούν, έτσι, από την ομάδα, την ερευνητική ομάδα του ΙΤΕ, οι οποίες θα τεθούν στη δημοσιότητα αμέσως μετά. Εκεί τώρα βγαίνουν και χρήσιμα συμπεράσματα για το αν, για παράδειγμα, οι εικόνες αυτές με την πάροδο του χρόνου έχουν ανάγκη νέας συντήρησης, αν Σωστά. υπάρχει οξείδωση ή κάτι άλλο. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο δοκιμάζεται για πρώτη φορά. Βλέπετε, αυτές οι τεχνικές όλες μαζί, στο σύνολό τους, έτσι, με τον τρόπο αυτό, είναι για πρώτη φορά δοκιμάζεται. Υπάρχει προσδοκία ότι θα αποκαλυφθεί κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα παρέμενε άγνωστο? Ναι, κοιτάξτε, τα έργα του Δαμασκηνού είναι, όπως γνωρίζετε, είναι όχι μόνο διάσημα, είναι εξαιρετικά έργα τέχνης, έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Είναι ο μεγάλος μάστορας της κριτικής σχολής, ο οποίος επέστρεψε στο Χάνδακα, ενώ έχει ζωγραφίσει και στη Βενετία και στην Ιταλία, στην Κέρκυρα, σε άλλα σημεία. Οι εικόνες του, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικές για τέτοιου είδους έρευνες. Πιθανότατα να δούμε ένα αρχικό σχέδιο από πίσω, το οποίο διόρθωσε. Πιθανότατα θα δούμε ίσως διορθώσεις που έκανε ο ίδιος στο αρχικό του σχέδιο. Εν τω μεταξύ, στην πάροδο του χρόνου, μέσα σε αυτούς τους αιώνες, με κάποιες φθορές επιζωγραφίστηκαν σε μικρά σημεία, όχι σε όλη την έκταση, οι εικόνες, συμπληρώνοντας
κάποια στοιχεία που καταστράφηκαν, πιθανότητα λόγω υγρασίας ή κάτι άλλο. Εκεί θα δούμε ακριβώς τι ακριβώς υπήρχε πριν την επιζωγράφηση, πριν τη διόρθωση. Έτσι, θα δούμε δηλαδή το αρχικό μοτίβο, το αρχικό σχέδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν των συμπερασμάτων και των όποιων αποκαλύψεων, εμείς καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Θέλουμε τη βοήθειά σας και το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Γιγουρτάκη. Να σας ευχαριστήσω θερμά και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για αυτή την προσπάθεια. Και εμείς ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε που προβάλλετε την ύπαρξη δραστηριότητα του μουσείου μας, ενός πολύ ενδιαφέροντος χώρου, συγκέντρωση και σημείο αναφοράς. Που θέλει τη στήριξη όλων μας, εννοείται. Να σας ευχαριστήσω πολύ.